Στην Παναγία οι Νουσόν αποβιβάστηκαν με φουσκοτηλεύω το μεσημέρι της καθαρής Δευτέρας Τούρκοι πολίτες, προκειμένου να ζητήσουν πολιτικό άσυλο από τις αρχές της Χίου. Πρόκειται για 6 παιδιά, 4 γυναίκες και 7 άνδρες από διάφορες περιοχές της ευρύτερης περιοχής της Σμύρνης. Οι αρχικές πληροφορίες ότι πρόκειται για δημοσίους υπαλλήλους και δικαστικούς που ισχυρίζονται ότι κινδυνεύουν από το καθεστώς διώξεων που έχει εξαπολύσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαιώνονται πλήρως. Οι οικογένειες των Τούρκων μεταφέρθηκαν αρχικά στο hot spot της Βιάλ, στην περιοχή του Χαλκιούς, για καταγραφή και ταυτοποίηση. Στη συνέχεια, τη διαχείρισή τους θα αναλάβει η αστυνομική διεύθυνση Χίου, που θα τους μεταφέρει ακτοπλοϊκό στον Πειραιά, ώστε να ακολουθηθεί η συνηθισμένη διαδικασία στην Αθήνα. Οι αρχές της Χίου, για λόγους ασφάλειας των Τούρκων πολιτών, δεν δημοσιοποιούν περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά τους, καθώς και τις ακριβείς περιοχές προσέλευσής τους. Συνολικά υπολογίζεται πως από την αρχή της τελευταίας κρίσης στην Τουρκία, δηλαδή το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν τον Ιούλιο του 2015, έχουν ζητήσει άσυλο από τη χώρα μας συνολικά 1.500 Τούρκοι πολίτες.